Θεούς, όπου εκεί θα, κατά τη γνώμη μας, με τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει, θα συνεχιστεί η αποσύνθεσή της. Και το κυριότερο είναι ότι έχει μνημονιακές δεσμεύσεις, έχει 12 προαπαιτούμενα τώρα για Ιούνιο-Ιούλιο να περάσει έναντι της Τρόικας, με μέτρα για τις συντάξεις, για τους μισθούς, για τους φόρους, για το ξεπούλημα της δημόσιας. Είναι ήδη περασμένα. Ναι. Τα εκτελεστικά τους είναι. Ακριβώς. Και επειδή είναι εκτελεστική κυβέρνηση των εντολών της Τρόικα και των δεσμεύσεων, θα αντιμετωπίσει προβλήματα ακόμα μεγαλύτερης δυσαρέσκειας από την κοινωνία. Θέλω να πω κάτι για το δημόσιο χρέος, γιατί είναι το θέμα των θεμάτων τους επόμενους μήνες. Και δεν πάει καθόλου καλά. Με την έννοια, από ό,τι είδατε, και η Τρόικα θέλει να μεταθέσει την ημερομηνία για το 2015. Ήδη απομυθοποιείται αυτό που έλεγε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, που έλεγαν ότι έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, άρα από καλύτερες θέσεις θα διαπραγματευτούν. Δεν τη φτάνει τη Τρόικα και των δανειστών το πρωτογενές πλεόνασμα. Θέλουν να κλειδώσουν το ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού. Λένε ότι είναι 9 με 10 δισεκατομμύρια, αλλά άρα νέο δάνειο, νέο μνημόνιο, το είπε και ο Σόιμπλε και ο Ντάιζεμπλουμ μία μέρα μετά τις εκλογές, πάρα πολύ καθαρά. Θέλουν να ολοκληρωθεί και το stress test των τραπεζών, να δουν τι υπόλοιπα χρήματα θα τους δώσουν. Θέλουν να ολοκληρωθούν και το Σεπτέμβριο έλεγχοι της Τρόικας. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτή, από ό,τι φαίνεται, η κουβέντα είναι περί επιμήκυνσης ή μικρής μείωσης των επιτοκίων κλπ. Αυτά δεν είναι λύσεις. Είναι παράταση και για τα παιδιά και για τα αγκόνια και τα δυσέγγονά μας για τα επόμενα 50 χρόνια, παράταση του να παραμένει η θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού. Γιατί το δημόσιο χρέος είναι θηλιά. Με αφορμή αυτό λένε για μέτρα. Μόνη λύση είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Χωρίς να γίνει αυτό, δεν υπάρχει ανάσα για τη χώρα. Και τελειώνω και θεωρούμε. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Παυλόπουλο. Και θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με όρους συμφερόντων του ελληνικού λαού το ζήτημα του δημόσιου χρέους. Χρειάζεται μια κυβέρνηση αριστερή, προοδευτική, με πρόσφατη λαϊκή εντολή του που θα έχει πολιτική βούληση να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Γιατί χωρίς τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους δεν θα πάρει ανάσα η χώρα και ο λαός, δεν θα γίνουν επενδύσεις, δεν θα γυρίσουν τα λεφτά στις τράπεζες και κανείς δεν θα δανείζει την Ελλάδα με ένα τρόπο όπως τουλάχιστον οι άλλες χώρες. Κύριε Κουτρουμάνη, την ίδια